Όσιος Μακεδόνιος εορτάζει 24 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Ο Όσιος Μακεδόνιος στους πνευματικούς του αγώνες είχε ως παλέστρα και στάδιο τις κορυφές των ωραίων. Δεν εγκαταστάθηκε σε ένα τόπο, αλλά συνεχώς μετακινείτο από τον ένα τόπο στον άλλον, στη Φινίκη, στη Συρία, στην Κιλικία, και ασκήτευε κατά αυτόν τον τρόπο προκειμένου να αποφύγει τις ενοχλήσεις από εκείνους που προσέτρεχαν κοντά του. Επί 45 χρόνια ο Όσιος ασκήτευσε με τον τρόπον αυτό και δεν χρησιμοποίησε ούτε σκηνή ούτε καλύβα, αλλά διέμενε μέσα σε βαθύ λάκκο. Όταν όμως γέρασε, υποχώρησε σε κάποιους που τον παρακαλούσαν και κατασκεύασε μια καλύβα. Έτσι συνέχισε τον ασκητικό αγώνα για 25 χρόνια. Ο Όσιος έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας και κοιμήθηκε με ειρήνη το 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ένα από τα πολλά θαύματα του είναι και το εξής. Κάποτε έφεραν στον Όσιο μια γυναίκα η οποία από ενέργεια του διαβόλου έτρωγε πολύ φαγητό και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Όσιος φλαχνίστηκε την κοπέλα και αφού προσευχήθηκε στον Θεό έβαλε το δεξί του χέρι στο νερό και έκανε το σημείο του σταυρού. Όταν η κοπέλα ήπια από το νερό αυτό, έγινε αμέσως καλά. Τέλος, να σημειώσω ότι ο Θεοδόρητος αναφέρει ότι ο Όσιος Μακεδόνιος, επειδή ζούσε σε Λάκους, ονομαζόταν και Όσιος Γουβάς, γιατί γούβα στην συριακή γλώσσα σημαίνει λάκκος. Επίσης ονομαζόταν και Κρυθοφάγος, επειδή για τροφή του είχε μόνο το κριθάρι. Ας έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου. Αμήν.